Είναι σημαντικό το εξής, συνάδελφοι, φίλοι, σπουδαστές και όλοι που είμαστε εδώ, ότι σήμερα δεν θα κάναμε αυτή τη συνάντηση εδώ αν δεν υπήρχε δύο μήνες ένα πολύ ισχυρό και μαζικό κίνημα που πίεσε την κυβέρνηση να κάτσει στο τραπέζι και να συζητήσει για τα αιτήματά μας. Σε αυτά τα αιτήματα και κυρίως τα πιο μεγάλα, δηλαδή σπουδές δημόσιες δωρεάν που να καταλήγουν σε ένα πανεπιστημιακό τίτλο, δεν έχουμε κοινή θέση με την κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αρχή της συζήτησης προσπάθησε αυτό το μεγάλο κίνημα που υπάρχει εδώ, ένα μεγάλο σπουδαστικό κίνημα ζωντανό, το οποίο είναι στα μάτια όλης της κοινωνίας, να το βάλει κάτω από το αίτημα της κατάργησης του άρθρου 16. Αυτό, συνάδελφοι και φίλοι, και στους όλους τους σπουδαστές αναφέρομαι, είναι κάτι που πρέπει να το υπερασπίσουμε, να είμαστε απέναντι. Εμείς ζητάμε δημόσιες και δωρεάν σπουδές. Γνωρίζουμε όλοι, γνωρίζετε εσείς ακόμα καλύτερα, πώς οι ίδιοι δίνετε μία μάχη δουλεύοντας, σπουδάζοντας ή πώς ματώνουν οι οικογένειές σας. Αυτό είναι το άρθρο 16, είναι η ευθύνη τους να μας παρέχουν αυτά που δικαιούμαστε. Και θα συνεχίσουμε να τα υπερασπιζόμαστε με όλο το φοιτητικό κίνημα. Τέλος να πω ότι στα αιτήματα που βάλανε, εμείς ζητήσαμε να μην υπάρχει κατηγοριοποίηση, η πολυκατηγοριοποίηση που υπάρχει σήμερα. Θα δούμε τι είναι αυτό που θα φέρουνε. Είμαστε εδώ, παραμένουμε στις επάλξεις και ακόμα κι αν κάποια λυθούνε, πρέπει να ξέρουμε ότι ο αγώνας είναι μακρύς και πρέπει να έχει συνέχεια και πατάμε πιο ψηλά και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Τέλος να πω ότι τη Δευτέρα οργανώνουμε μια πολύ μεγάλη συναυλία. Θα καταλήξουμε σήμερα για τον τόπο. Είναι όλο το ελληνικό τραγούδι, όλος ο χώρος της μουσικής. Βάζουμε το ζήτημα της αλληλεγγύης, γιατί εμείς εδώ ένα ζωντανό κίνημα πρέπει να εκφράσει την αλληλεγγύη του σε όσους εδώ χτυπιώνται απέναντι στην την αλληλεγγύη μας, τον τουρκικό και τον συριακό λαό. Και βάζουμε και τα ζητήματα τα δικά μας για τον αγώνα που έχουμε κάνει για τις σπουδές, τις δημόσιες και τις δωρεάν στον χώρο των καλλιτεχνών. Συνεχίζουμε. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση το περιεχόμενο της οποίας πρέπει και αναμένουμε να δούμε, να το εξετάσουμε συνολικά όλοι μαζί πάλι τα σωματεία στα σώματά τους εφόσον τη λάβουμε στα χέρια μας, για να δούμε αν πραγματικά αυτή η ρύθμιση μας καλύπτει και απαντάει σε κάτι από όλα αυτά που τέθηκαν σήμερα στη συνάντηση. Γι' αυτό το λόγο μέχρι τότε και μέχρι να πιστούμε ότι μας καλύπτει, συνεχίζουμε κανονικά όλες τις κινητοποίησεις μας, όλες τις δράσεις μας. Αύριο, την Παρασκευή, την απεργία, την 24ωρη, σήμερα το απόγευμα στις 5 στο Αρχαιολογικό Μουσείο μαζί με τους αρχαιολόγους. Υπάρχει δέσμευση εντός της εβδομάδας ότι θα κατατεθεί η ρύθμιση. Θα εξετάσουμε το περιεχόμενο της ρύθμισης. Συνεχίζουμε δυναμικά και έχουμε την Παρασκευή 24ωρη απεργία. Και όλες τις άλλες δράσεις. Οι δεσμεύσεις είναι δεσμεύσεις. Και οι αποφάσεις είναι αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία απόφαση. Ο αγώνας συνεχίζεται. Στη συνάντηση υπόθηκε κάτι για κοινό τόπο. Εμείς μέχρι να δούμε έμπρακτες αποφάσεις και τι σημαίνει αυτή η νομοθετική ρύθμιση, δεν σταματάμε, καμία θριαμβολογία, καμία εμπιστοσύνη μέχρι στιγμής. Κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις καταλήψεις, τις συνελεύσεις, στηρίζουμε τα σωματεία μας, στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις.